Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και αυτό, θα γνωρίσουμε παρέα ανθρώπους που ξεχωρίζουν και αγαπάμε. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε την ηθοποιό Λιάνα Χαλκιά και μας μίλησε για όλα. Τη δουλειά της, τα πρώτα χρόνια στην Κύπρο, το νέο σενάριο που βασίζεται στα γεγονότα του 1974, τη συνεργασία της με την Έλλη Λαμπέτη, αλλά και για την αντίδραση που είχαν οι γονείς της όταν τους είπε πως θα γίνει ηθοποιός. Μείνετε μαζί μας, γιατί η Γαλάτια Σάβα εξήγησε στην Νάταλ Κάτερ τι είναι το Travel Blocker, ενώ η διατροφολόγος Αγάθη Μιχαήλ μας εξήγησε τους μύθους και τις αλήθειες της διατροφής. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν συναντιόμαστε, η ζωή γίνεται ντόλτσε Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλώ ορίσατε στην παρέα μα εδώ στον που απόψε φιλοξενούμε μία κυρία που, ξέρετε, είναι κόσμος που ο χρόνος μαζί τους νομίζει ότι δεν σε φτάνει. Και σε προηγούμενη συνάντησή μα, λυπήθηκα που δεν ολοκληρώσαμε όλα όσα θα ήθελα να τη ρωτήσω. Απόψε είναι εδώ μαζί μα για να τα πούμε όλα. Μαζί μα η αγαπημένη Λιάννα Χαλκιά. Λιάννα, μου σε ευχαριστώ πολύ Κι που εγώ, είσαι εδώ. Και εγώ Μου να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Ε, Όντω, την προηγούμενη φορά, πάνε και δύο χρόνια που τα είπαμε, ήταν πιο περιορισμένο ο χρόνο μα και δεν προλάβαμε να πούμε όλα όσα θα ήθελα. Δύο χρόνια, ε. ε πάνε αρκετά. Ναι. Πω, πω. Άρα έχουμε και καινούρια πράγματα να βούμε να και να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά, ναι. Έχουμε πολλά. Εντάξει, μεσολάβησαν ε, τηλεοπτικές ε, παραγωγές. Mm -hmm. Ήμουνα πριν ένα χρόνο στο πάστα μιλόρι, που ήμασταν με τα παιδιά πολύ πιο παλιά στο mm -hmm. ε, ε, Μετά στο δεύτερο χρόνο ήταν λίγο πρόβλημα, δεν τα βρήκαμε με τα οικονομικά. Ήταν πολύ μακριά το μαρόνι mm -hmm. Ηταν μεγάλη καλοπορία, mm -hmm. οπότε εγώ έκανα λίγο πίσω. Αλλά και... ήταν να δούλεψα στο μπλε, mm -hmm. το οποίο τελειώνει σύντομα κι αυτό. Ναι. Mm -hmm. ε, και εσύ σε τι φάση είσαι τώρα, ε, Εγώ είμαι πάντα στη φάση που είμαι. <laughs> Στην αγαπημένη σου, <laughs> νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Δεν σταματάω ποτέ να είμαι σε αυτή mm -hmm. τη φάση, διότι είναι, με ξεκουράζει. Είμαι στο γραφείο μου αρκετέ ώρες τη ημέρα. Ακονίζω το μυαλό μου, βρίσκω ιστορίες, γράφω. Έχουμε ένα, ένα τσουβάλι ιστορίες. Έχεις πολλά ξεκινημένα, πολλές ξεκινημένες ιστορίες, σενάρια. Έχω μέσα στο γραφείο γύρω στα έξι. Που είναι και τε... Τα έχεις τελειώσει ή είναι, είναι ξεκινη... τελειωμένα. Είναι τελειωμένα ως προς τις ε, ιδέες αλλά και όλη την... Ε την ιστορία σε, σε μία μεγάλη περίληψη, mm. με ανάλυση των χαρακτήρων κτλ. Και, ναι. και από το καθένα έχουν γραφτεί και γύρω στα δέκα επεισόδια. Mm -hmm. Πώς γίνεται η διαδικασία, η διαδικασία, εσύ τα γράφεις, τα έχεις έτοιμα. Θα πάρεις εσύ τηλέφωνο όταν η σταθμοί θα είναι... στην εποχή που ίσως ψάχνουν σειρέ για να προτείνει πράγματα. Ε ή περιμένεις ε, μετά από χρόνια που είσαι στο χώρο να σε αναζητήσουν αυτοί. Α, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. <laughs> Όχι, δεν συμβαίνει έτσι. Ε, συνήθως ε, τα κανάλια μέσα στο Μάρτιο με Απρίλιο ε, αποφασίζουν για την επόμενη χρονιά. Οπότε εκεί πηγαίνεις, καταθέτεις κάποια σενάρια Γράφεις πιο πολύ κοινωνικά έργα ή κομμωδίες. Σε τι νιώθεις καλύτερα εσύ, Κοίταξε, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω και να σου πω γιατί. Ε, σε μια κηδεία γίνονται πολλά γέλια. Έτσι, mm. σε ένα γάμο κλάματα. Φωστό. Είναι δεμένα όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως μια ιστορία θα μπορούσε να τραβήξει λίγο πιο στο πιο τραγικό, αν είναι τα γεγονότα έτσι. Ναι. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια κομμωδία, εκτός αν είναι κομμωδία ατάκα. Mm. Αν είναι κομμωδία ατάκας, δεν έχει και, δεν έχει μια υπόθεση, δεν έχει κάτι, έχει μια, έτσι, υποτυπώδες ναι. υπόθεση. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας που δεν φέρνει γέλιο ή κλάμα. Έτσι, πάνε μαζί συνέχεια. Μαζί, μαζί. Πάνε. παντρεμένα είναι αυτά. Ε, θα σε ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό με απασχολεί και επειδή εσύ είσαι και από την πλευρά του ηθοποιού και από την πλευρά του σεναριογράφου, uh -huh. βλέπουμε δυστυχώ και το λέω δυστυχώ γιατί δηλαδή είναι πολύ λυπηρό, κάποιε σειρέ να μην ολοκληρώνονται. Να μην φτάνουν το τέλο τη σεζόν, που είναι συνήθω εκεί γύρω στον Ιούνιο. Τι συμβαίνει, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια περισσότερο, Λοιπόν, να σου πω τι γίνεται που είναι, κατά τη γνώμη μου, λάθος. Mm -hmm. Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι, δεν αρκεί μόνο μία ιδέα. Ε, μία ιδέα μπορεί να είναι καταπληκτική, στην εκτέλεσή της όμως να μην δουλεύει. Mm. Πρέπει να την έχεις ολοκληρωμένη αυτή την ιδέα. Να έχει ο άλλος άνθρωπος που έχει απέναντί σου... Ε, τη δουλειά σου να ξέρει πού θα πάει. Ναι. Και αν σε τελευταία ανάλυση είναι και ενδιαφέρον. Γιατί αν δεν ξέρω πού θα πάει μια ιστορία και την ψάχνω στη διαδρομή, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ο λόγος είναι ο εξή. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε για να μπορέσουμε να παραδώσουμε μια ιστορία είναι πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή ξεκινάω, ας πούμε, τώρα και λέω, ας πούμε, πάμε στον Απρίλιο και... Εντάξει, ξεκινάμε Αύγουστο. Πόσα επεισόδια μπορείς να γράψεις ναι. μέσα... Όταν δεν ξέρεις και πού θα πάει η ιστορία σου. Mm -hmm. Οπότε εκεί αρχίζει η αγωνία, το άγχος, αν πρέπει να παραδώσω, αν πρέπει να κάνω, και τότε αρχίζει και χαλάει λίγο το πράγμα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Ε, οι ιστορίε πρέπει να ξέρει ποια είναι, τι είναι η ιστορία σου. Mm -hmm. Αφορά τη ζωή, ωραία. Και πού θες να φτάσεις. Πού θα τη φτάσω, τι θέλει η ζωή mm -hmm. από αυτό. Δίπλα από τη ζωή είναι τόσα άτομα. Mm -hmm. Πρέπει να ξέρω ποιος είναι ο καθένα, τι κάνει, γιατί συνδέεται με τη ζωή, γιατί δεν συνδέεται ή γιατί τη στιφέρνει τη, τη ζωή εσύ, γιατί... Καταλαβαίες, όταν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γίνεται όλο αυτό που βλέπεις και στο τέλος αναγκαζόμαστε να πέσουν, γιατί το κόσμο βαριέται. Και επίση να σου πω και ένα άλλο πράγμα που γίνεται και είναι απαράδεκτο για μένα. Όλοι έχουν πάρει. Ε, βουτάω από εδώ, βουτάω από εκεί, παίρνω λίγο, παίρνω αυτό, ξέρω εγώ, αυτό είναι ο ογκόμενο, μετά πάει τον άλλον. Μετά σκοτώνεται ναι. κάποιο, μετά παγάγεται. Μετά... Κάτσερε. Δηλαδή, τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικά. Μα δεν υπάρχει πρόσωπο. αυτό το πράγμα. Για να mm. γίνει αυτό το πράγμα πρέπει, mm. δεν μπορεί επειδή δεν ξέρω τι να προχωρήσω. Α, τώρα θα βάλω ένα δυστύχημα. Mm. Α, τώρα mm. Θα, mm. θα βάλω μια απαγωγή. Mm. Α... Όχι. Αν παρακολουθήσει τι ξένε σειρέ, mm. τι παρακολουθεί γιατί έχουν μια ιστορία. Ναι. Εντάξει. Και λες απλές ιστορίες. Πολύ απλές ιστορίες. Οι ιστορίες ναι. είναι απλές, καθημερινές. Δεν χρειάζεται να τις κάνουμε τόσο φοβερές. Και... Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Και ο κόσμος ταυτίζεται γιατί είναι η καθημερινότητά του. Mm. Όταν δεν βρίσκει την καθημερινότητά του το βαριέται. Εσύ νιώθεις πιο πολύ ηθοποιό ή πιο πολύ σενάριογράφο. και... Αλλά θα σου πω ότι αυτά τα πράγματα είναι μαζί δεν είναι όλοι και τα δύο. Δεν είναι όλοι, αλλά ναι, σίγουρα δεν είναι όλοι. Ο καθένας επιλέγει που θέλει να είναι. Αλλά εγώ από παιδάκι... κοίταξε, ε, εγώ έφαγα γύρω στα 12 χρόνια για να τελειώσω mm -hmm. όλα αυτά που τέλειωσα. Mm -hmm. Και ήθελα να έχω μία ολοκληρωμένη γνώση και εικόνα της δουλειάς μας. Γιατί η δουλειά μας δεν είναι ένα πράγμα. Mm -hmm. Ναι. Ε, πάνω απ' όλα στη δουλειά σου πρέπει να είσαι ψυχολόγο. Όταν αναλαμβάνει ένα ρόλο, πρέπει να ξέρει ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο. Γιατί mm -hmm. του συμβαίνουν, γιατί συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν συμπεριφέρεται με έναν άλλο τρόπο. Όλα mm -hmm. αυτά τα πράγματα για να τα ανακαλύψει πίσω από τι γραμμέ, γιατί δεν τα λέει κανένα, πρέπει να έχει προχωρήσει στη δουλειά σου. Mm -hmm. ε, όταν μένουμε, γιατί άκουσα κάποια στιγμή ότι κάποιο κοριτσάκι δεν μετρούσε καλά, δεν αυτό και τη λέω ρε, έλα. Αυτό γι' αυτό είναι απλό. Εγώ είμαι ηθοποιό μου, λέει. Όπω. Είμαι... Ναι. Αγάπη μου. Αν είσαι ναι. ηθοποιό, πρέπει να είσαι πιο μορφωμένη ακόμα και από ένα δικηγόρο και από ένα γιατρό. Mm. Πρέπει να έχει μια πλήρη. Δεν μπορεί ο ηθοποιό να είναι αμόρφωτο. Πώ ηθοποιεί όμω είναι μορφωμένος; Από του νέου ηθοποιού. Φ... Να σου πω ότι φταίει. Ότι δεν του μαθαίνουν αυτό το πράγμα. Και επίσης ένα άλλο πράγμα που είναι πάρα πολύ άσχημο, τα παιδιά μας... Όχι τα δικά μας τα παιδιά, τα πιο νέα παιδιά, για να μην τα λέμε έτσι. δεν δίνουν πια σημασία σε βασικά πράγματα, στα ήθη μας, στα έθιμά μας, τη γλώσσα μας, στην ιστορία μας. Το, ο Έλληνας θα αφανιστεί. Το πιστεύεις. Ναι, διότι δεν σεβόμαστε ποιοι είμαστε. Έχουμε μία κληρονομιά, αλλά αυτό είναι, πήρα την κληρονομιά και την τρώω. Mm. Δεν τη δεν σεβόμαστε. Mm. Ε, είμαστε Αμερικανάκια, είμαστε, ξέρω εγώ, Γερμανάκια, είμαστε ό,τι θέλεις είμαστε. Δεν κρατάμε, ναι. δεν σεβόμαστε τα δικά μας. Ναι. Οι Ιταλοί, mm -hmm. που... και τους βγάζω το καπέλο των ανθρώπων, έχουν μπει, έχει μπει η πρόοδος μέσα στη ζωή τους. Βεβαίως mm -hmm. και πολλά χρόνια πριν από μας. Όμως κρατάνε ό,τι είναι δικό τους ναι. και αυτό είναι και... πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μας να μάθουν ότι πάνω απ' όλα είναι Έλληνες, είναι Κύπροι... Mm -hmm. και όλα τα άλλα καλο... καλοδεχούμενα, Καλοδεχούμε. και τα τάμπλετ και τα ίντερνετ και τα χωρί mm -hmm. και τη μουσική. Αλλά δεν μπορείς να αγνοείς mm -hmm. τη δικιά σου την κουλτούρα. Και να ντρέπεσαι για την κουλτούρα σου, γιατί είναι μεγάλη. Mm -hmm που άλλοι λαοί έχουν σαν βάση το δικό μας πολιτισμό και τη δικιά μας Αγάπη μου, χθες έβλεπα μία ταινία και γύρισε κάποιο Εγγλέζος και είπε φαινόμενο. Ναι. Εντάξει. Ε, ο γιος μου, ο μικρός, που η πρώτη του σπουδή ήταν στην Οξφόρδη πιλότος, πάνω από, το, πύλε τις του Πανεπιστημίου είναι όλα αρχαία ελληνικά. Ναι. Το καλοκαίρι ήμουν στο Λος Άντζελες. Πήγα να πάρω, τέσπανω, πήγα για μια πολύ ναι. σοβαρή δουλειά και Εκεί συνάντησα τόσο πολύ κόσμο της δουλειά μας, να. οι οποίοι έχουν την ιστορία μας πάνω από τη δική τους. Μα, ε, αυτό σου λέω. Έτσι θα έπρεπε να είμαστε. αυτό που λες. Έτσι θα έπρεπε να Έτσι το είχαμε θα και να εμείς. Είμαστε. Θα βάλω στο σημείο αυτό μια ανατελεία. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε τι συμβουλές από τους ειδικού μας και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σα. Σίγουρα λίγο πολύ όλοι θα έχουμε ακούσει τον όρο travel blocker ή travel blocking. Αυτό όμω που ίσω να μην ξέρουμε είναι τι ακριβώ κάνει ένα travel blocker και τι μα προσφέρει. Μαζί μα έχουμε την ανερχόμενη travel blocker Γαλάτια Σάβα yes. και ιδρυτή τη ιστοσελίδα tia-travel.com. Σωστά το είπα. Σωστό. Ε, καλησπέρα, Γαλάτια μου. Καλησπέρα. Γεια σα. Λοιπόν, θέλουμε να μα πει τι ακριβώ είναι αυτό που κάνει ένα travel blocker. Ένα travel blogger στην ουσία η δουλειά του είναι να ταξιδεύει όλο τον κόσμο και σε κοντινά και σε μακρινά ταξίδια και να ενημερώνει τον κόσμο που τον ακολουθεί για όλες του τις εμπειρίες από όλα αυτά τα ταξίδια. Εσύ πώς αποφάσισες να γίνεις travel blogger? Ήταν κάτι που σκεφτόσουν να ή ήρθε στην πορεία με τα ταξίδια σου? Νομίζω είχε έρθει στην πορεία γιατί εγώ... Δούλευα στο Λονδίνο για 11 χρόνια ε, σαν επαγγελματία χορεύτρια και μέσα από όλη αυτή την εμπειρία τη επαγγελματική μου καριέρα στο εξωτερικό είχα ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ε, Είναι και, και πιο εύκολο και όλο είσαι... Βέβαια. Από Λονδίνο και ναι. πολύ πιο φτηνό. Ε, και από εκεί απέκτησα μια πολύ μεγάλη αγάπη με τα ταξίδια, με διαφορετικέ κουλτούρε, χώρε και όλα αυτά. Και όταν ήρθα πίσω στην Κύπρο, αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάποιες οικονομίες και να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι. Και αυτό έγινε πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν έγινε το πρώτο μεγάλο ταξίδι στην Κίνα, Μάλιστα. στο Πεκίνο. Φαντάζομαι έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Πολλά. Ξέρεις σε, περίπου σε πόσες χώρες έχεις πάει, τις έχεις θα έλεγα, Κοντά στις α, 30 ίσως. Wow. Μπαίνοντα κάποιο στο site σου, στο tia-travel.com, τι μπορεί να βρει. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα site, τα travel blog, είναι διαφορετικά. Διαφορετικά τα γράφει ο καθένα. Ναι. Στο δικό σου τι μπορεί να βρει. Στο δικό μου θα βρει καταρχά ε, διάφορε ενότητε. Η μία λέγεται Ultimate Guides. Ε, δηλαδή είναι ένθετα, μεγάλα άνθρα, ε, τα οποία έχουν μέσα όλες τις πληροφορίε για ένα προορισμό. Α πάρουμε τώρα. Μπαλί στην Ινδονησία. Ε, θα βρει εκεί τα καλύτερα εστιατόρια, τι καλύτερε παραλίε, ε, μπαρ, αυτοί. γενικά νυχτερινή ζωή. Ε, ποια αξιοθέατα να πα να δει πώ θα κοστίζει αυτό, πώς θα κοστίζει το άλλο, αν θε βίζα, ε, ε, αν θε εμβολιασμού ε, και όλε τι πληροφορίε που θα χρειαστεί κάποιο για να κάνει αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, αν αποφασίσει εσύ ότι θε να πα στην Ινδονησία, μπαίνει εκεί, διαβάζει αυτό το άθρο και από εκεί και πέρα μπορεί να πα στο ταξίδι με μόνο εκείνο το, το άρθρο το οποίο παρέχω εγώ, με όλε τι πληροφορίε. Ξέρω ότι οι travel bloggers γράφουν και πολλά αστεία θέματα, δηλαδή για εμπειρίε ναι. του που περάσανε, χειρότερε εμπειρίε, καλύτερε εμπειρίε. Φαντάζομαι και εσύ τα γράφει αυτά, Ναι. Είναι. Δεν δε ξέρω αν το κάνουν όλοι, αλλά έχω δει ε, και έχω κι εγώ πάρει την έπνευση από άλλου πιο μεγάλου bloggers στο εξωτερικό και έχω ένα ένθετο μέσα στην ιστοσελίδα που λέγεται Travel Fails, δηλαδή όλα τα γελία και κομικοτραγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί σε ταξίδια. Και μπορώ να πω ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση με το κοινό αυτό. Ε, τα αγαπούν πολύ οι ακροατέ και τα διαβάζουν με τα μανία γιατί γενικά ε, υπάρχουν έχει πολύ χιούμορ. αστεία. Ναι, έχουν χιούμορ και πολύ αστείες εμπειρίες. Πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι χρόνια μετά και ακόμα γελάς. Να μας πει και κάτι τελευταίο. Πόση ώρα σου παίρνει για να γράψει ένα μπλοκ, ένα Μέρες. θέμα. Μέρε. Μέρες. Επειδή όλοι βλέπουν τι ωραίε φωτογραφίε ε, έχει μέσα ένα blog, αχ, τι ωραία που τα γράφει κτλ. Αλλά δεν ξέρει ο κόσμο πόσε ώρε παίρνει σε ένα travel blogger να τα γράφει. Ναι, νομίζω γενικά είναι λίγο μπερδεμένο το όλο θέμα γιατί νομίζουν ότι είναι κάτι απλό 10 λεπτά και τελείωσε. Είναι μέρε έρευνα να βρει όλε τι σχετικέ ιστοσελίδε για κάθε τι που εσύ προτείνει, ε, να γράψει ώρε λειτουργία, ε, τα πάντα. Ε, απαιτεί μέρε. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γαλάτιά μου. Και εγώ ευχαριστώ. Στην επόμενη εκπομπή θα πούμε σίγουρα ε, ποια είναι η καλύτερη συνταγή για να οργανώσει ένα μακρινό ταξίδι ναι, ή ένα κοντινό. Βέβαια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.